Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλήθεια, απλά... Απλά, γιατί με ξεφτύλισες έτσι στον άντρα μου. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, πραγματικά. Το ξέρεις ότι ο Άρης θυμούσε τόσο πολύ μαζί μου που τσακωθήκαμε άσχημα. Με συγχωρείς. Ένιωσα κάπως άβολα με αυτό το βίντεο και ο Άρης το κατάλαβε, οπότε αναγκάστηκα να το πω. Αλλά αμέσως το εξήγησα ότι ήταν κατά λάθος. Δεν ήθελα να δημιουργήσω τέτοιο θέμα. Το δημιούργησες όμως. Αλήθεια, δεν φαντάστηκα. Τι δεν φαντάστηκες? Βγήκε η προσωπική ζωή του Άρη στη φόρα. Και δεν φαντάστηκες ότι θα θυμώσει μαζί μου? Δεν σε έχω για τόσο χαζή. Εκτός αν... Ναι. Εκτός αν ήθελες να πετύχεις κάτι άλλο. Σαν τι να ήθελα να πετύχω? Μπορεί να ήθελες να μου δημιουργήσεις πρόβλημα με τον άντρα μου. Όχι βέβαια! Τι είναι αυτά που λες, είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω. Ναι, αλλά αυτές οι υποθέσεις σε μένα με προσβάλλουνε, Μαρίνα. Τότε γιατί κράτησες το βιντεάκι και γιατί το δείξες στον Άρη? Τι παιχνιδάκι παίζεις? Δεν παίζω κανένα παιχνιδάκι. Σου είπα, ήταν μια άτυχη στιγμή. Σου ζήτησα χίλια συγγνώμη και πραγματικά δεν μπορώ να απολογούμε για κάτι που δεν έκανα. Κανονικά θα έπρεπε να φωνάζω εγώ τώρα. Και εννοείται πως εσύ φταίς για όλα. Δεν νομίζω ότι σου βάλω ο Άρης κανένα μαχαίρι στο λαιμό για να του δείξει το βιντεάκι. Κρίμα. Και νόμιζα ότι ήμασταν φίλες. Τελικά έκανα λάθος. Μπορείς να πηγαίνεις. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.